Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε ευλογία στην περίοδο αυτή των διακοπών της ημέρας των ευχαριστειών και να επικοινωνήσω μαζί σας με αυτόν τον άμεσο τρόπο για να μοιραστώ ορισμένες σκέψεις μου σχετικά με την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού. Δεν φοράω τη μάσκα απλά για το φαίνεσθε, αλλά τη φοράω ως απόδειξη αγάπης, αγάπης για τον συνάνθρωπό μου, τόσο απλά. Γνωρίζουμε πως ο ιός αυτός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Αποτελεί μία υπαρκτή και καθημερινή απειλή. Αντιλαμβάνομαι πως όλοι μας έχουμε κουραστεί από την πανδημία και πως όλοι μας λαχταρούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, να επιστρέψουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το ερώτημα που τίθεται όμως είναι με τι κόστος. Στην ομογένειά μας υπάρχουν πολλοί αδελφοί και αδελφές μας που είναι ευάλωτοι και έχουν την ανάγκη της προσοχής μας. Κάποιοι από εσάς μπορεί να αισθάνεστε άτρωτοι. Ίσως κάποιοι να προσβληθήκατε ήδη από τον ιό και να κατορθώσατε να αναρρώσετε πλήρως και σύντομα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και ο διπλανός σας θα τα καταφέρει εξίσου καλά με εσάς. Μπορούμε να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον με μία πολύ απλή κίνηση, κίνηση αγάπης και αλτρουισμού. Θα πρέπει να συμμορφωθούμε με τους κανόνες της κοινωνικής απόστασης, θα πρέπει να αντέξουμε το βάρος του προσωρινού αποχωρισμού από τα αγαπημένα μας πρόσωπα και έτσι θα μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε σύντομα υγιείς. Αδελφοί μου, βασική διδασκαλία της πίστης μας είναι ότι η αγάπη προς τον Θεό περνάει μέσα από την αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Απόστολος της Αγάπης, αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπά το Θεό τον οποίο δεν βλέπει? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών όν εώρακε, των Θεών όν ούχε όρακε, πώς δύνατε αγαπάν? Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, όταν βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο, να δείξετε την αγάπη σας στον πλησίον σας, καλύπτοντας το πρόσωπό σας με τη μάσκα. Προστατέψτε τους άλλους, προστατέψτε και τον εαυτό σας. Ο Κύριος μας να ευλογεί όλους σας.